προς του Έρυθρου Σταυρού. Κύριε Ματάλα, παρακολουθούσατε κι εσείς μαζί μας το τελευταίο μάθημα των πρώτων βοηθειών. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό που έγινε σήμερα εδώ. Ναι, καταρχήν το Περιφερειακό Τμήμα Σπάρτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέσα στον κύκλο των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει και τα μαθήματα των πρώτων βοηθειών. Γιατί πιστεύουμε όλοι ότι είναι σπουδαία και σημαντικά αυτά τα μαθήματα, δεδομένου ότι με μια απλή κίνηση μπορούν να σωθούν ζωές. Ή και αν δεν σωθούν ζωές, τουλάχιστον μπορεί να δοθεί χρόνος για να έρθει η ιατρική βοήθεια. Σε ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό, σε μια λιποθυμία, σε μια καρδιακή ανακοπή, ακόμα και σε σοκ που παθαίνουν κάποιοι από τα τσιμπήματα των σφίκας ή μέλισσας. Έχοντας υπόψη κάποια ενέργειες πρέπει να γίνουν, πολλές φορές βοηθάμε στο να σωθεί η ζωή αυτού του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται το κύκλος των μαθημάτων, των πρώτων βοηθειών. Στόχος και σκοπός του Περιφερειακού Τμήματος είναι, εκτός από το γενικότερο κοινό, όπως είναι σήμερα άνδρες και γυναίκες, συμπολίτες και συμπολίτες που παρακολούθησαν τα μαθήματα αυτά να γίνουν και στα γυμνάσια και λύκεια και βεβαίως και στα δημοτικά, στην τελευταία τάξη όμως του δημοτικού, για να μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και αφού συνεχιστούν αυτού του είδους τα μαθήματα, αρκετοί συμπολίτες και συμπολίτες θα αποκτήσουν έναν κύκλο γνώσεων που θα τους είναι χρήσιμος και για τους ίδιους αλλά και κυρίως και για τον συνάνθρωπό μας. Έχουν ξεκινήσει ήδη αυτά τα μαθήματα στα σχολεία? Στα σχολεία τώρα ξεκινάνε. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με την επικεφαλής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και με την πρωτοβάθμια και σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα μαθήματα στα σχολεία. Πολύ καλό βήμα αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επαναληφθούν αυτά τα μαθήματα. Κοιτάξτε, τα πάντα είναι κάτω, αν θέλετε, από το κριτήριο της αποδοχής από τον κόσμο. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή, πιθανότατα θα επαναληφθούν. Και μιας και μιλάμε για τον κόσμο, θα μου επιτρέψετε μέσα από το φιλόξενο κανάλι σας να κάνω μια έκκληση. Εντός του Νοεμβρίου θα γίνει ο γνωστός Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα γίνει και στη Σπάρτη. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι το μοναδικό και ουσιαστικό έσοδο που έχει το Περιφερειακό Τμήμα Σπάρτης για να κάνει αυτά που κάνει, λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία, πάντως είναι ένας κύκλος δραστηριοτήτων αρκετά σημαντικός θα έλεγα, στηρίζεται στο προϊόν του Εράνου που έχουμε κάθε χρόνο. Θέλω λοιπόν να κάνω έκκληση σε όλους τους Σπαρτιάτες και τις Σπαρτιάτισσες, τη μέρα που θα καθοριστεί και ακόμα δεν έχει καθοριστεί, ξέρουμε όμως ότι θα είναι εντός του Νοεμβρίου, να μην διστάσουν από το ειστέρημά τους, έστω τον οβολό τους, γιατί βοηθώντας τον Ερυθρό Σταυρό, στην ουσία βοηθούν τον συνάνθρωπό τους. Πολύ καλό και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν όλοι οι Λάκωνες σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Για κάποιο τμήμα θελοντριών νοσοκόμων, πρόκειται να δημιουργηθεί τώρα σύντομα? Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συγκροτηθεί, γιατί πρέπει να έχει ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ αριθμό ενδιαφερομένων, να συγκροτηθεί μία τάξη και η κυρία Χατζή Βούλα, η οποία έκανε και τα μαθήματα των πρώτων βοηθειών, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να παραδώσει μαθήματα σε μία καινούργια τάξη εθελοντριών της νοσηλευτικής. Πιστεύω δε ότι θα υπάρξει αποδοχή και συνεπώς αισιοδοξώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει και αυτό το τμήμα. Ποια είναι η διάρκεια αυτών των μαθημάτων? Συνολικά είναι 3 μήνες. Γίνεται μία καταρχήν και από την ίδια την νοσηλεύτρια την κυρία Χατζή αλλά και από γιατρούς εθελοντάς εδώ στην πόλη μας μία παράδοση μαθημάτων και μετά υπάρχει και μία σειρά μαθημάτων πρακτικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, το Γενικό Κρατικό, το οποίο πάντα μας βοηθάει και δράτω με τις ευκαιρίες να το ευχαριστήσω και μέσα από το μικρόφωνο αυτό για το ότι μας προσφέρει τις υπηρεσίες του και δέχεται, αν θέλετε, στα διαστήματα αυτά που σας είπα ήδη, τον αριθμό των υποψηφίων εθελοντριών και εθελοντών να κάνουν την εκπαίδευσή τους στο Γενικό Κρατικό. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός. Και εγώ ευχαριστώ και επαναλαμβάνω και πάλι, ελπίζω ότι θα συνδράμουν οι συμπολίτες και οι συμπολίτησες τον έρανό μας στο Νοέμβριο τον προσεχή. Τι αποκομίσατε από τη σημερινή ημέρα και από αυτά που ακούσατε σήμερα? Πιστεύω ότι αυτά τα μαθήματα που έγιναν, τα 4 τον κύκλο τώρα, είναι τόσο σημαντικά όσο και η ύπαρξή μας. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει δίπλα μας, στον συνάνθρωπό μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να προσφέρουμε αυτές τις πρώτες βοήθειες.
Σε περίπτωση που γίνει αυτό το τμήμα των εθελοντριών νοσοκόμων, θα θέλατε να τα παρακολουθήσετε αυτά τα μαθήματα? Ναι, το έχω σκεφτεί και στο παρελθόν. Θα μου άρεσε. Πιστεύω ότι αν είχα το χρόνο, ναι. Να πούμε και λίγα λόγια για τον έρανο που γίνεται. Εσείς από αυτά που βλέπετε, νομίζετε ότι το βλέπει με καλό μάτι ο κόσμος, βοηθάει τον Ερυθρό Σταυρό? Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος βοηθάει, ανέκαθεν. Όποια πόρτα και να χτυπήσει ο Ερυθρός Σταυρός, πιστεύω ότι ανοίγει και βοηθάει. Ευχαριστώ. Είναι δημόσιο υπάλληλο.